Tecmanex.gr, Δημήτρης Αμπράζης εδώ και έχω στα χέρια μου το Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Στα 939 ευρώ στα καταστήματα, με τεράστια οθόνη 12,4 ίντσες, AMOLED κιόλας, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ δυνατή, πενάκι και πολύ λεπτή κατασκευή από αλουμίνιο, μόλις 5,7 χιλιοστά. Δυνατή συσκευή φαίνεται στα χαρτιά. Έχει τον Snapdragon 865 Plus, έχει μεγάλη μπαταρία. Πάμε να δούμε αν κάνει αυτά που υπόσχεται και αν έχει στηθεί τόσο καλά ώστε να αποδίδει. Εδώ είναι λοιπόν το Samsung Galaxy Tab S7 Plus, 939 στα καταστήματα. Είναι ένα αρκετά μεγάλο τάμπλετ, η αλήθεια είναι. Δεν είναι αυτό το εύκολο το φορητό όπως το 8-ιντσάκι το κλασικό. Θέλει λίγο έτσι στη μεταφορά μια τσάντα λίγο πιο μεγάλη ίσως, αλλά το αναπληρώνει βέβαια προσφέροντας πολύ μεγαλύτερη οθόνη και το πενάκι του. Να το δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά έτσι, να ξεκινήσουμε από τα χαρακτηριστικά του. Είναι ένα tablet με μια οθόνη πολύ μεγάλη, 12,4 ίντσες, ανάλυση 1752x2800 pixels. Αυτό σημαίνει πυκνότητα σε πίσω 266 ppi, δεν είναι τα 300 που θεωρητικά μέχρι εκεί, από εκεί και πάνω δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι, αλλά δεν το κρατάμε και σε πολύ κοντινή απόσταση από το πρόσωπό μας, όσο κρατάμε το κινητό μας τουλάχιστον, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη οθόνη, οπότε δεν παίζει να ξεχωρίσουμε pixels έτσι, με γυμνό μάτι από την φυσιολογική απόσταση. Αλλά ναι, στο εσωτερικό έχουμε τον Snapdragon 865 Plus, το πιο ισχυρό τσιπάκι αυτή τη στιγμή στην αγορά και κυρίως στο στρατόπεδο του Android, μαζί με 8 GB RAM και θα μας δώσει όλα όσα χρειαζόμαστε για πολύ δυνατή χρήση. Να πούμε ότι ο αποθηκευτικός χώρος είναι στα 256 γίγα, αρκετά επεκτάσιμος με microSD, με dedicated slot που έχει το tablet. Τι άλλο, μπαταρία 10.090 mAh, πολύ μεγάλη, στα χαρτιά τουλάχιστον. Έχουν μια κάμερα μπροστά 8 MP f-stop 2 και στο πίσω μέρος θα βρούμε διπλή κάμερα, μία 13 MP f-stop2 και μία 5 MP f-stop2,2 υπερευρυγόνιος, οι οποίες δεν είναι για χρήση. Τώρα, υπερευρυγόνιος στα 5 MP, εδώ στα 8 και φωνάζουμε στη μεσαία κατηγορία ότι όχι ρε παιδιά, στα 5 όχι, μην ασχοληθείτε καν. Γενικότερα τα tablet δεν είναι κατασκευασμένα για να τραβάνε φωτογραφίες. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Δεν μπαίνω καν στον κόπο πλέον να ασχοληθώ με τη φωτογραφία από tablet. Γιατί κανένα tablet δεν τραβάει καλές φωτογραφίες. Κανένα. Ούτε το iPad, ούτε της Huawei, ούτε της Samsung, ούτε οποιοδήποτε άλλο tablet. Δεν υπάρχει tablet που οι φωτογραφίες του να είναι ικανοποιητικές, τουλάχιστον σύμφωνα με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα στις μέρες μας, έτσι. Και η αλήθεια είναι πως σε αυτά τα χρήματα που ζητάει η εταιρεία στα 900 στάρικα, θα ήθελα να τραβάνε λίγο καλύτερες φωτογραφίες, βάλει ένα καλύτερο module. Έχουμε το πενάκι, μολύβι στην ουσία, με κουμπάκι πάνω βεβαίως. Ναι. Ωραία, μας ανοίγει αυτά που έχουμε και στη σειρά Note, 30% μπαταρία, μου φύγε πριν. Αυτό είναι αυτό που δεν μου αρέσει, στο πενάκι μαγνητίζει εδώ πίσω και ξεκινάει την φόρτιση επαγωγικά. Όμως, άμα τα κουμπίσεις εδώ και το χρησιμοποιήσεις έτσι και το κουνήσεις λίγο, αρχίζει και φεύγει. Θα προτιμούσα να είναι εδώ πέρα πάνω, για παράδειγμα, να μαγνητίζει, όπως είναι άλλα τάμπλετ που έχουμε δει και δεν φεύγει τόσο εύκολα και όταν φεύγει το καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων. Τι άλλο, να πούμε ότι έρχεται με φορτιστή στα 45W, αρκετά γρήγορος, φορτίζει αρκετά γρήγορα με το φορτιστή του. Στην περίπτωση που έχετε την LTE έκδοση, να δούμε και το SAR, 1,16 στο σώμα και 1,06 στο κεφάλι. Είναι τσιμπημένο το SAR σε σχέση με τις συσκευές, τα smartphones τέλος πάντων της εταιρείας.
Είναι λίγο παραπάνω, αλλά σίγουρα είναι κάτω από τα όρια. Για τους πιο μανιακούς με το κομμάτι SAR, ναι, εντάξει, είναι αρκετό. Για τους φυσιολογικούς, είναι κάτω από 2, είναι σχεδόν στα μισά, που είναι το όριο, το οποίο όριο είναι πολύ κάτω από το κανονικό όριο που αντέχει το σώμα μας. Ναι, δεν θα έχετε θέμα. Λοιπόν, έλα, Face ID, εκεί. Τώρα είμαι πίσω από την κάμερα, δεν με βλέπει πολύ. Τι άλλο. Να το δούμε λίγο περιμετρικά βασικά. Έχουμε, να το βλέπετε, έφυγε. Ηχείο από εδώ, ηχείο από εδώ, γιατί είναι στερεοφωνικός ο ήχος και τέσσερα ηχεία σύνολο. Ηχείο από εδώ, ηχείο από εδώ. USB, εστίασε, Type-C από εκεί. Να πούμε ότι και ο αποθηκευτικός χώρος είναι, πες το, UFS 3, δεν είναι 3.1, είναι 3, το οποίο παραμένει πάρα πολύ γρήγορο. Και φυσικά η συσκευή πετάει με αυτά, έτσι. Πάντως τα ηχεία είναι πολύ δυνατά, τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Η USB είναι USB C 3.2, ok. Είναι λίγο μαγνητικός, λέει ο τέτοιος, δεν το έχω προσέξει ιδιαίτερα, πρέπει να το πιάνω, το βάζω. Η Samsung λέει ότι είναι λίγο μαγνητικός. Έχουμε ένα μικροφωνάκι εδώ, από εδώ πέρα μπαίνει η σήμαση, η micro SD, power button, volume rocker, και στο κάτω μέρος έχουμε τα pins σε περίπτωση που θέλουμε να το συνδέσουμε με πληκτρολόγιο. Ωραία. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ένα μικροφωνάκι ακόμα εδώ. Και πίσω είναι η επιφάνεια για το πενάκι. Ο ήχος είναι από AKG, AKG. Ναι, okay, έχουμε γεμίσει λίγο πίσω τέτοιο. Λοιπόν, να το δούμε πιο αναλυτικά μέσα. Καταρχάς η οθόνη είναι στα 120Hz, συμβατή με HDR περιεχόμενο. Πολύ δυνατή οθόνη, τεχνολογία Super AMOLED. Είναι δυνατή, είναι δυνατή. Να δούμε τις ρυθμίσεις λιγάκι. Ωραία, about tablet, σειρανάμε και τα λοιπά, όχι, ναι. Τρέχουμε Android 10 με το φυσικά One UI 2.5. Biometrics, έχουμε και fingerprint, θεωρητικά. Γιατί δεν το ζήτησε, γιατί βγήκε βασικά. Για κάποιο λόγο έχει γίνει unregistered. Anyway, να το δοκιμάσουμε, να το περάσουμε στα γρήγορα, να κάνουμε μια δοκιμή. Το είχα περάσει. Μάλλον κάποια βλακεία θα έκανα, παίζοντας με τις ρυθμίσεις, και θα το έβγαλα. Οπότε τώρα, εδώ είναι το fingerprint scanner. No match. Άνοιξε. Δεν είναι πολύ γρήγορο. Δεν είναι πολύ γρήγορο. Δεν το πιάσε. Δεν το πιάσε. Το πιάσε. Ναι, όχι, μην το βάλετε καθόλου. Μην το βάλετε καθόλου. Όχι, δεν είναι καλό. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Ειδικά στα 940 ευρώ. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε να δούμε το κομμάτι της οθόνης, που είναι ούτως ή άλλως το δυνατό σημείο της συσκευής. Να βάλω. Ας βάλω αυτό. Δεν θα βάλω ήχο. Παιδιά, είναι... Να το βάλω και full φωτεινότητα. Ας το βάλω full φωτεινότητα. Σκοτεινιάσε λίγο το φόντο γύρω-γύρω, γιατί δεν μου αρέσει. Εδώ να είναι πιο αρμονικό, αρμονικός ο φωτισμός. Πολύ αντανάκλαση οθόνη, η αλήθεια είναι. Και δεν θα πω ότι η οθόνη είναι η πιο φωτεινή που έχω δει ποτέ. Αλλά είναι αρκετά φωτεινή, αν τη χαρούμε. Ας το αφήσω εδώ, νομίζω είναι καλά. Ωραία χρώματα, πολύ έτσι ζωντανά, όχι υπερκορεσμένα όμως. Από την απόσταση που το βλέπω τώρα εγώ, που είναι περίπου 30-40 πόντους, είναι μια χαρά. Πολύ ωραία οθόνη και με καλές γωνίες θέασης, AMOLED ούτως ή άλλως, φημίζεται για τις καλές τις γωνίες. Πάρα πολύ καλά. Ρεαλιστικά χρώματα, ζωντανά όσο πρέπει. Ωραία.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες οθόνες σε tablet που θα μπορέσετε να έχετε. Δεν έχουν όλες Super AMOLED. Είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως να μην είναι σαν του iPad για παράδειγμα, που είναι και στα ίδια περίπου λεφτά, αλλά παραμένει μια πολύ καλή οθόνη. Ωραία λοιπόν, είναι εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι, και είναι πιο μεγάλη από το δεκάρι του iPad για παράδειγμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να βάλω και κάτι πιο έτσι τσαχπινογαργαλιάρικο, για να δούμε τα μαύρα, βαθιά μαύρα, ούτως ή άλλως Super AMOLED είναι αρκετά βαθιά μαύρα. Το σίγουρο είναι πως θα τη χαρείτε την οθόνη, είναι πολύ καλή. Για και αρκετά μεγάλη. Όμως η οθόνη, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θέλει και καλό ήχο. Και γιατί με πάει πάλι εδώ το καταραμένο το YouTube. Το YouTube Music, κάθε φορά με πετάει σε διαφορετική Αλλά, μπράβο, τώρα πέταξε συνειδητοποίηση για να δούμε library albums. Find music. Κούκου. Παιδιά, είναι η χειρότερη εφαρμογή μουσικής και για κάποιο λόγο η Samsung, που είχε μια πολύ ωραία εφαρμογή, επιμένει να χρησιμοποιεί αυτή. Όπα, να το. Το βρήκαμε. Όλε. Παιδιά, ο ήχος είναι επικός. Στερεοφωνικό, 4 ηχεία. Πολύ δυνατός ο ήχος. Ένταση, ωραίο μπάσο. Πεντακάθαρες ψηλές. Είναι tuned από την AKG, από AKG που λένε κανονικά. Είναι εκπληκτική εταιρεία. Τρομερός ήχος. Από τους καλύτερους ήχους που έχουμε ακούσει σε tablet, συμπεριλαμβανομένου και του iPad, ίσως και του MatePad Pro, που και αυτό έχει εκπληκτικό ήχο. Νομίζω ότι ηχητικά θα καλύψει 100% τις ανάγκες μας, και είναι τόσο δυνατός ο ήχος που ίσως να μην χρειαστείτε και ακουστικά. Παίζει πάρα πολύ ποιοτικά. Ούτως άσου παρά είναι μεγάλο για πολύ on the go, αλλά για τον καναπέ, για να βλέπεις κανένα βίντεο κτλ. Είναι μπομπά. Κάνει και επαγγελματική χρήση. Μπορεί να αντικαταστήσει το λάπτοπ σε μέχρι ένα βαθμό, αν πάρει και τον dock κάτω. Αλλά ναι. Άριστος ο ήχος, παιδιά. Άριστος. Τώρα κάμερα. Δεν έχει καλή ποιότητα. Και η μπροστά. Και η πίσω. Να τραβήξω να φέρω. Αυτό εδώ. Οπα. Πάλι το πενάκι έχει φύγει. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αυτό είναι κάτι που η εταιρεία πρέπει να το κοιτάξει επιγόντως. Και τώρα υπερευρυγώνει ως τα 5 megapixels, άντε γεια. Και fixed εστίαση, το οποίο σημαίνει ότι εδώ η ποιότητα δεν είναι καλή. Και αν, δηλαδή και εδώ κάτω στο πάτωμα, πρέπει να κάνω εργασίες και είναι σκάλες και τα λοιπά. Φωτισμός υπάρχει μπόλικο στο δωματίο. Έτσι, δεν είναι καθόλου καλή ποιότητα. Έχει πολύ θόρυβο, και είναι όλα πολύ παστέλ. Δηλαδή εδώ έχει γρίλια στο κουτί. Έτσι. Δεν φαίνεται. Φαίνεται λες και είναι ενιαίο. Έτσι, η εστίαση είναι fixed. Από αυτή την κάμερα, εντάξει, το παλεύει. 13 megapixels. Αλλά τίποτα φοβερό. Υπάρχει πάλι θόρυβος και δεν έχει το clarity που θα έπρεπε να έχει. Εδώ είναι τα επόμενα review που έχω να κάνω. Κούτες, δεν, θα πεθάνω στο στούντιο, παιδιά. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ παραπάνω με την κάμερα. Τραβάει 4K βίντεο. Εντάξει,
Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος. Δηλαδή, πάντα το κινητό μας το έχουμε πάντα μαζί μας. Καλύτερα τράβαμε το κινητό. Εκεί πατάνε και οι εταιρείες και τα αφήνουν να. Τα αφήνουν έτσι. Δηλαδή, ναι, θα έχει κινητό μαζί. Σε αυτά τα χρήματα έχω άλλες απαιτήσεις. Το λέω σε κάθε βίντεο τάμπλετ βέβαια. Έτσι. Δεν είναι για φωτογραφίες. Θα έπρεπε να είναι όμως γιατί κοστίζουν. Δεν είναι φθηνά. Το ότι έχει μια μεγάλη οθόνη, αλλά μου πετσοκόβει την κάμερα. Μου πετσοκόβεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από τη συνδεσιμότητα. Δηλαδή εδώ πέρα μου βάλε και χάλια δακτυλικό αποτύπωμα. Και μου το χρεώνει ένα χιλιάρικο πάλι. Ξέρω εγώ. Πάμε στα ωραία όμως τώρα. Να δούμε το κομμάτι των επιδόσεων βεβαίως. Βεβαίως. Έχω το Injustice. Μέχρι να φορτώσει κάνω skip. Γιατί θέλει την ώρα του και θα κάνει και τα τσέξ του και τα λοιπά. Πάμε. Μπήκαμε λοιπόν στο παιχνίδι. Ναι, ίσως η μικρότερη οθόνη είναι πιο βόλικη από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά είναι απολαυστικότατη. Και ο ήχος είναι φοβερός παιδιά. Είναι φοβερός. Προφανώς παίζει άριστα, δεν έχουμε frame drops, δεν έχουμε σπασίματα στην κίνηση, δεν έχουμε κολλήματα, είναι φοβερό, γιατί ούτως ή άλλως 865 Plus είναι πάνω, εννοείται πως θα παίζουν όλα άψογα. Πάμε να δούμε όμως τι λένε και τα benchmarks. Λοιπόν, όχι, δεν θέλω από εδώ να ξεκινήσω. Θέλω να ξεκινήσω από εδώ. 2916 στο Geekbench. Δυνατό σκορ, αλλά 865 βγάζει πάνω από 3. 3-3-200, 3-300, ok. 974 στο single. 579-461 στο AnTuTu. Επίσης, έχουμε συνηθίσει από τον 865 Plus να βγάζει πάνω από 6 εκατοστάρικα. Ok. 7.262 στο Slingshot Extreme Open GL, 6.639 με Vulkan, 8.804 στο Slingshot το απλό, δυνατό σκοράκι, 12.423 στο PC Mark, δυνατό σκοράκι. Ωραία. Πολύ δυνατέ επιδόσει παρόλα αυτά. Ακόμα και αν δεν ξεπέρνατε τα 600 χιλιάρικα στο AnTuTu, δεν θα καταλάβει και διαφορά. Έτσι. Να δούμε τι λέει η μπαταρία όμω. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καλό. 8 ώρε και 53 λεπτά και φταίνει τα 120 χέρια τη οθόνη, φαντάζομαι. Αλλά και πάλι 10.000 mAh μπαταρία. Δεν είναι καλό. Κάτι δεν. Ίσως να μην φταίει μόνο ο Exynos που λέμε έχει μεγάλη κατανάλωση και τα λοιπά πάντα. Ίσως να φταίει και το One UI μέχρι ένα σημείο. 8-9 ώρες πες με 10.000 mAh μπαταρία. Ας είναι και 12 inches η οθόνη. Είναι AMOLED, δεν είναι CRT, ξέρω εγώ, να θέλει πολύ ρεύμα. Δεν είναι καλή η αυτονομία αυτή. Όταν το iPad και όταν το MatePad για παράδειγμα, το Pro, μου βγάζουν πάνω από 20 ώρες αυτονομία. 20, το MatePad, αν δεν κάνω, σε βγάλει 23, 22, κάτι τέτοιο. Δεν είναι καλή η αυτονομία. Και εδώ είναι το κομμάτι του throttling. 87% έπεσε, επίδοση έχασε 13%, το δικαιολογώ, του το δίνω, γιατί δεν είναι τόσο παχιά η συσκευή, είναι 5,7 χιλιοστά μόνο το πάχος, είναι φλίδα, οπότε δεν έχει και πολύ το περιθώριο να χωράνε όλα, είναι πιο μαζεμένα μέσα όλα. Αυτά λοιπόν από τα benchmarks, να δούμε και λίγο έτσι το πενάκι, που είναι το κουμπί. Εδώ, έλα. Τι έγινε ρε παιδιά. Πω. Παιδιά τρόμαξα. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε. Τρόμαξα. Εδώ. Να βάλουμε αυτό. Ναι.
Αυτό θέλω εγώ. Α, όχι, δεν έχει πολύ καλή αποκρισιμότητα όπως το Note. Βλέπετε, μένει πίσω. Μένει πίσω. Δεν είναι καλή αποκρισιμότητα του πενακίου. Πού είναι το undo? Άμα τραβήξω τη γραμμή, το βλέπετε ότι μένει αρκετά πίσω. Και άμα το κάνω και γρήγορα, μένει πολύ πίσω. Είναι 1-2 εκατοστά πίσω η όλη φάση. Όχι, δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Οπότε, ναι, πάρτε το και αφήστε το γιατί θα το χάσετε ούτως ή άλλως. Δεν είναι σταθερό εδώ πίσω, το είπα και πριν. Δεν είναι σταθερό. Εντάξει, Θέλει και συγκεκριμένο. Να. Εδώ, ορίστε. Δεν είναι σταθερό καθόλου. Και δεν είναι καλό. Δεν σου δίνει και την αίσθηση στο χέρι. Είναι καλό στο κράτημα, αλλά δεν γλιστράει τόσο ωραία. Είναι σαν πιο λάστιχο η μύτη. Τέλος πάντων, αυτά από την συσκευή. Πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Galaxy Tab S7 Plus και είναι δυνατό το ταμπλετάκι. Έχει μια εκπληκτική οθόνη. Θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω ανάλυση, ούτως ή άλλως το σηκώνει και το chipset. Αλλά δεν σε χαλάει καθόλου. Είναι πολύ ποιοτική από την απόσταση που το κρατάμε. Δεν παίζει να δει pixels. Ο ήχος είναι εκπληκτικός. Δεκαράκι καρφωτό, tuned από AKG. Και τέσσερα ηχεία και φοβερός ήχος, συγκλονιστικός ήχος. Η κάμερα δεν με ενδιαφέρει και θα πρέπει και εσάς. Σε τάμπλετ δεν έχω δει ποτέ καλή κάμερα, αξιόλογη κάμερα γενικότερα και αυτό είναι άλλο ένα τάμπλετ με μέτρια προς κακή κάμερα. Έτσι. Θα προτιμούσα να μην βάζω τον υπερευρυγόνιο πάνω που είναι στα 5 MP και είναι πρακτικά άχρηστος. Έτσι, και να βάζαν καλύτερο 48 αποτυπωμάτων στην οθόνη που να είναι όχι να πιάνει 1 στις 3, να πιάνει 3 στις 3, 10 στις 10, άντες 9 στις 10. Οπότε κάμερα το ξεχνάμε. Από κομμάτι επιδόσεων 865 Plus έχει ρε παιδιά με 8 GB RAM. Τρέχει τα πάντα άριστα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Η μπαταρία του παρότι μεγάλη για άλλη μια φορά η Samsung πρέπει να κάνει κάτι με την μπαταρία. Δεν μπορεί να βγάζει σχεδόν 9 ώρες τώρα μια συσκευή με 10.000 mAh μπαταρία. Φταίνει τα χέρια της οθόνης που είναι στα 120. Φταίει το One UI. Φταίνε όλα μαζί. Κάτι φταίει. Και αυτό πρέπει να το λύσει κάποια στιγμή η Samsung. Δεν είναι τόσο καλή η μπαταρία της συσκευής. Έχω tablet του ανταγωνισμού εδώ και το ξεχνάω ανοιχτό και μου βγάζει 2 εβδομάδες ανοιχτό. Και αυτό στη δεύτερη, τρίτη μέρα που το είχα στην άκρη, ήθελε φόρτιση. Αυτό δεν είναι καλό. Έτσι. Έχω ταμπλετάκι των 100 ευρώ και βγάζει 4 εβδομάδες και 3 εβδομάδες σε αναμονή. Το οποίο το ξέχασα σε μια τσάντα και πήγα και το πιάσα, έχει ακόμα 15% μπαταρία μετά από 3 εβδομάδες, μετά τις διακοπές. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό σε 3 μέρες σε αναμονή. Να, τελειώνει η μπαταρία. Κάτι πρέπει να φτιάξει η Samsung με update. Δεν ξέρω. Μάλλον με update γιατί η μπαταρία είναι μεγάλη. Το chipset αυτό δεν καίει. Κάτι δεν κάνει σωστά. Κάτι είναι στο One UI, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, από εκεί πέρα το πενάκι δεν είναι το καλύτερο πενάκι που έχω δει. Είναι πολύ πίσω από αυτό που έχει το Note 20 και πλέον πολύ πίσω από τα αντίστοιχα της Apple και της Huawei. Τα οποία έχουν και καλύτερη αίσθηση στο χέρι και δεν έχουν αυτό το lag, την καθυστέρηση. Είναι πολύ πιο γρήγορα. Θα μπορούσε να βάλει τους συστήρες και το πενάκι γενικότερα τεχνολογία που είδαμε στο Note 20, που τα σπάει κυριολεκτικά, δεν το έκανε. Θέμα της, δικό της πρόβλημα. Όμως η συσκευή είναι μια μισκατοστάρικα. Θα έπρεπε να έχει καλό πενάκι. Θα έπρεπε. Εντάξει, την κάμερα άστο, δεν έχει κανένα tablet. Θα έπρεπε να έχει καλύτερη αυτονομία. Θα έπρεπε 1.000 να ο σαρωτής να είναι καλύτερος πάνω στην οθόνη. Δεν τα έχει. Δεν είναι κακή συσκευή. Είναι καλή. Αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι θα θέλει τη φόρτισή του και ότι βάλει το με Face Unlock καλύτερα γιατί με το δαχτυλικό θα σου πας στα νεύρα. Και ότι δεν θα έχεις πενάκι. Αν δεν τα χρειάζεσαι αυτά και δεν σου κάνουν, go for it. Είναι πολύ δυνατό σε όλα τα άλλα. Ειδικά στα multimedia, σε ήχο και σε εικόνα είναι πάρα πολύ καλό.
Έτσι. Τώρα, άμα θες μεγάλη αυτονομία, να το παίρνεις, να το φορτίσεις μια φορά και να το παίρνεις να φύγεις από το Κύριακο και να είσαι κομπλέ. Θέλεις το πενάκι και τα λοιπά. Όχι. Δεν είναι πολύ καλό το πενάκι. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας άρεσε το βίντεο, thumbs up. Σαν αν δεν έχετε κάνει ήδη, πατήστε για το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις. Τα link για τα social media είναι στην περιγραφή για να μην χάνετε τα νέα μας και τις ειδοποιήσεις μας και τις φωτογραφίες μας και τις ανακοινώσεις μας. Πατήστε και το link κάτω για να δείτε το αναλυτικό άρθρο και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.